Πριν από όλα, είναι φανερό, ανέφερε η γραμματέα τη Νομαρχιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο, ότι οι συγχωνεύσει θα προσθέσουν νέα εμπόδια στη μόρφωση των παιδιών. Το κυριότερο όμω είναι, είπε η κυρία Κουτούπα, ότι με τι συγχωνεύσει δημιουργείται εκείνο το εργαλείο ώστε να διευκολυνθεί η διείσδυση των επιχειρήσεων στον χώρο τη εκπαίδευση. Να μην κλείσει. Αυτό λέει το ΚΚΕ και αυτό δεν το λέμε γιατί λέμε να δημαγωγήσουμε για τους γονείς, αλλά εκτιμάμε ότι όλα τα παιδιά του λαού πρέπει να έχουν ίδια δικαιώματα σε δωρεάν, ενιαία μόρφωση, αναβαθμισμένη. Όπως ανέφερε η κυρία Κουτούπα, αν οι αλλαγές αυτές προχωρήσουν στην πράξη, θα οδηγήσουν σε διαφοροποίηση των σχολείων. Οι στόχοι της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ούτε η εξοικονόμηση πόρων. Είναι στα πλαίσια γενικότερων αναδιαρθρώσεων που έχουν αποφασίσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσαρμόσουν το σχολείο στις ανάγκες του κεφαλαίου. Φτιάχνουν το λεγόμενο σχολείο της αγοράς.